Το μαθησιακό αντικείμενο «Οι μονές των μετεώρων» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μονές της περιοχής αυτής στο γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας. Πρόκειται για το δεύτερο σημαντικό μοναστηριακό συγκρότημα στην Ελλάδα μετά το Άγιο Όρος. Αφορά 6 ορθόδοξα μοναστήρια που είναι ακόμα σε λειτουργία, καθένα εκ των οποίων ορθώνεται στην κορυφή ενός από τους βράχους των μετεώρων. Πάνω σε μια αεροφωτογραφία της περιοχής, προσεγγίζουμε τα μοναστήρια συγκριτικά, με έμφαση στην ιστορία και την αρχιτεκτονική τους, μέσω των οποίων διαπιστώνεται η διαχρονική διάσταση του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Στις κατόψεις των μοναστηριακών συγκροτημάτων, διακρίνουμε τα βασικά τους κτίσματα, όπως το καθολικό και τα κελιά των μοναχών, και παρατηρούμε ότι άλλες μονές έχουν περισσότερα κτίρια, ενώ άλλες αποτελούνται μόνο από ένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική των μονών, όπως παρατηρούμε στις φωτογραφίες τους και συγκρίνουμε το σχήμα και το μέγεθός τους. Ταυτόχρονα αναλογιζόμαστε τις δυσκολίες μεταφοράς των υλικών επάνω στους βράχους και την επικινδυνότητα της οικοδόμησης τέτοιων μεγάλων κτισμάτων σε τόσο απόκρυπνα σημεία. Η ονομασία κάθε μονής φανερώνει είτε σε ποιον Άγιο είναι αφιερωμένη, όπως του Αγίου Στεφάνου, ή τον πρώτο ασκητή που εγκαταστάθηκε στο βράχο, όπως του Βαρλάμ, ή τον κρήτορά της, ή κάποια γιορτή. Παρατηρώντας τις χρονολογίες που κτίστηκαν, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεταξύ 11ου και 16ου αιώνα και αναρωτιόμαστε για τις συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής εκείνης που όθησαν τους μοναχούς να τις κτίσουν σε ένα τέτοιο δυσπρόσιτο τόπο. Διαπιστώνουμε ότι το μοναστικό συγκρότημα βρίσκεται σε αρμονία με την μοναδική ομορφιά περιοχή των μετεώρων, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.